Σε αυτό το όμορφο ορεινό μέρος ζούσε κάποτε ένας σοφός γέροντας με πολύ μεγάλη καρδιά. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους και πάντα έδινε συμβουλές στους νεότερους, αλλά και σε όποιον ανέβαινε στο φτωχικό του για να ζητήσει βοήθεια. Και ο ίδιος όμως όλους τους αγαπούσε και νοιαζόταν πολύ για τον καθένα ξεχωριστά. Κάποιες φορές όμως, η συμπεριφορά του γέροντα έκανε πολλούς να απορούν. Κάπου-κάπου, εκεί που έκανε τις δουλειές του, άρχιζε ξαφνικά να σηκώνει τα χέρια του και να χτυπάει τα αυτιά του. Επειδή όλοι τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν, κανένας δεν τολμούσε να το ρωτήσει γιατί το κάνει αυτό. Περνούσαν και κανείς δεν έβρισκε μια λογική εξήγηση. Μια μέρα, οι συγχωριανοί του αποφάσισαν να τον επισκεφθούν, ώστε να μάθουν επιτέλους γιατί συμπεριφέρεται με αυτόν τον ανεξήγητο τρόπο. Ο σοφός γερόντας τους άκουσε προσεκτικά, χωρίς να τους διακόψει. Και μετά από ώρα, αποκρίθηκε. Έισα όλη τη ζωή μου μαζί σας και γνωρίζω τον καθένα σας προσωπικά. Μερικές φορές όμως τα αυτιά μου ακούνε ψεύτικα πράγματα. Ότι εσείς χρησιμοποιείτε κακές λέξεις. Όμως εγώ δεν μπορώ να επιτρέψω στα αυτιά μου να ακούνε ψέματα. Γι' αυτό και εγώ τα χτυπώ. Αφού όλοι άκουσαν τα σοφό γέροντα με προσοχή, κανείς δεν τόλμησε να πει το παραμικρό. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού γύρισαν στις δουλειές τους. Και από τότε κανείς πια δεν έβρισε ποτέ.